Πώς αξιολογείτε το σχέδιο που ανακοινώθηκε χθες? Αυτό που ακούσαμε από τον Υπουργό είναι ότι το χρονοδιάγραμμα όχι μόνο δεν πηγαίνει προς τα πίσω, αλλά επιταχύνεται. Και την ίδια στιγμή από το Υπουργείο παρουσιάστηκαν συγκεκριμένες προτάσεις για την αναπλήρωση του χαμένου εδάφους στη Δυτική Μακεδονία από το κλείσιμο των μονάδων. Καταρχήν, νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο. Δεν λέει τίποτα. Στην ουσία, αυτό που μας δίνει είναι τα καθρεφτάκια, άπειρα φωτοβολταϊκά, άπειρα, και δεν είναι μόνο αυτά που αναφέρει, διότι κάθε μέρα εσείς γνωρίζετε ότι έρχονται εταιρείες που δηλώνουν την πρόθεσή τους να βάλουν φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, όμως δεν έχουν κανένα όφελος από αυτά, και όχι μόνο, δεν έχουμε όφελος σε εργασιακό επίπεδο και σε οικονομικό επίπεδο, αλλά θα έχουμε πρόβλημα και με το περιβάλλον. Τέτοιες εκτεταμένες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών δεν έχουν γίνει πουθενά στον κόσμο. Μιλάνε για 2,5 γίγα, αλλά να σας πω μόνο ότι 2,5 γίγα έχει όλη η Ελλάδα σήμερα από φωτοβολταϊκά. Όλη η Ελλάδα έχει μόνο 2,5 γίγα και μιλάνε 2,5 γίγα για μία επένδυση. 2,3. 2,3 γίγα. Έρχεται 1 γίγα του Περιφερειάρχη, δηλαδή θα μιλάμε για 5-6 γιγαβάτ. Δηλαδή 6.000 μεγαβάτ, πράγμα που δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή πάνω στο κασίδι του κεφάλι θα κάνουν μια δοκιμή να δουν πώς θα ανταποκριθούν οι άνθρωποι και τι προβλήματα θα έχει στην υγεία τους αυτό, πώς θα ανταποκριθούν τα ζώα και πώς θα ανταποκριθούν και οι παραγωγές, τα χωράφια. Διότι έχουν παρατηρηθεί καταστροφές και γύρω από τα φωτοβολταϊκά και στις καλλιέργειες. Δηλαδή, ένα ζήτημα είναι ότι στην αρχή μας μιλούσα για κατοίκια και για γελάδια κτλ. Καταστρέφουν την κτηνοτροφία. Έχουμε σήμερα από παντού, δεχόμαστε ας πούμε διαμαρτυρίες, από την Καστοριά, από το Κουσταράζι, από το Μαυροδέντρο εδώ δίπλα, που έχουν να τους καταστρέψουν και αυτούς τους ανθρώπους, και δυστυχώς συνενεί και ο Δήμος της Κοζάνης. Ενώ δεν το θέλει το χωριό, αυτό είναι και από τα περίεργα βέβαια, για ποιο λόγο το κάνει δηλαδή, ότι το χωριό απορρίπτει μια επένδυση. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι εκτός από αυτά που θα είναι προς ζημία της περιοχής, όχι προς όφελος, κάνουν τεράστια ζημιά στο περιβάλλον, θα μας φέρει το σκουπίδι, το οποίο το αναφέρει κιόλα. Ναι, είναι στα έργα σταθμή, ναι, σωστά, έχετε δίκιο. Και αυτά τα οποία λένε είναι γενικότητες, δηλαδή τι ακριβώς θα κάνουν, ας πούμε, κάτι που έβλεπα, εντάξει, το υδρογόνο. Και αυτό είναι έστω, ρε, δεν θα παράγεις υδρογόνο, το οποίο κοστίζει 3 φορές πάνω από το φυσικό αέριο, να το βάλεις στο δίκτυο του φυσικού αερίου. Γιατί εκεί θα το βάλουν, δεν θα το χρησιμοποιήσουν αλλού το υδρογόνο. Άρα για ποιο λόγο να μην πάρεις απευθείας φυσικό αέριο και να κατασκευάζεις υδρογόνο, το οποίο είναι σύμφορο. Σύμφορο το υδρογόνο, η παραγωγή του υδρογόνου από φωτοβολταϊκά είναι 3 φορές πάνω από ό,τι είναι το ίδιο το φυσικό αέριο. Και μετά έχουμε τα έξυπνα υδροπονία, έξυπνα. Εγώ όταν ακούω αυτά τα έξυπνα, ας πούμε, νομίζω ότι απευθύνονται σε κουκλούς. Δηλαδή, δεν έχουμε κάτι να πω, ας πούμε, ότι εδώ πέρα θα δημιουργηθούν 1.000 θέσεις εργασίας. Πουθενά δεν δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Ο Περιφερειάρχης έλεγε ότι η βιομηχανική, το κλείσιμο της βιομηχανικής παραγωγής που υπάρχει στην περιοχή αναπληρώνεται μόνο με άλλη βιομηχανική παραγωγή. Δεν έχουμε όμως πουθενά τέτοια βιομηχανική παραγωγή. Ή με την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα βέβαια, που λόγω του φωτοβολταϊκού δεν θα τη δούμε κι αυτή, ε. Το πρωτογενή τομέα τον καταστρέφουν. Διότι αν κάτσουμε να προσθέσουμε όλα αυτά, όχι τις αιτήσεις μόνο που έχουν πάρει άδειες από τη ΡΑΕ, αλλά και αυτοί που ήδη εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους, ήδη είναι 3-4 γερμανικές εταιρείες που συνεργάζονται με δικές μας. Άρα εδώ μιλάμε ότι 200.000 στρέμματα που εμείς ζητούσαμε να γίνουν δάσος και χωράφια για να δουλέψουν οι νέοι αγρότες, αυτά γίνονται καθρεφτάκια, φωτοβολταϊκά, από τα οποία δεν έχουμε κανένα όφελος, αντίστοιχα έχουν αυτοί όφελος, γι' αυτό και έπεσαν σαν τις μύγες μέσα στο μέλι και ζητάνε όλοι άδειες εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Είναι δυνατόν να βάλουν τόσα πολλά φωτοβολταϊκά σε ένα τόσο μικρό χώρο? Δηλαδή θα έχει επιπτώσεις? Και δεν είναι μόνο αυτό, λέγανε για τα σκουπίδια. Τα σκουπίδια όλες τις βόρειες Ελλάδος εδώ, τώρα αν πάτε κοντά στο Κιτά,
κοντά, όχι πολύ κοντά. Θα δείτε ότι μυρίζει όλη η περιοχή. Φαντάζεστε να έρθει από όλη την Ελλάδα σκουπίδια εδώ να επεξεργάζονται, να καίγονται, να μας δίνουν διοξίνες, να μας δίνουν τον πραγματικό καρκίνο, όχι αυτό που θα μας γλίτωναν από το λιγνίτι, που ήταν ένα από τα παραμύθια που χρησιμοποίησαν για να κλείσουν την λιγνητική παραγωγή. Mm-hmm. Κώστα. Βεβαίως ο αντίλογος λέει ότι εδώ είναι τα δίκτυα και άρα εδώ πρέπει να γίνεται η παραγωγή. Ναι, δεν είναι αντίλογος, Κώστα. Είναι τα δίκτυα, το καταλαβαίνουμε. Ναι. Αλλά επειδή είναι τα δίκτυα, μπορούμε να σηκώσουμε σε φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες 10 γίγα, όσο έχει όλη η Ελλάδα. Και ξεφεύγουν καταρχήν και από το ΕΣΕΚ. Το ΕΣΕΚ, όταν είχε 8.000, είπε να φτάσει στις 15.000 το 2030. Από φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτρες και γενικότερα αυτά, εκτός από τα υδροελεκτρικά, έτσι. Mm-hmm. Μα αυτό σε ένα χρόνο μέσα βάζουν μόνο στη Δυτική Μακεδονία άλλες 7.000-8.000. Ναι. Αυτό που κάνουν είναι καταστροφή. Εμείς εξ αρχής το είπαμε ότι είναι ερημοποίηση και καταστροφή. Δεν δίνουν τίποτα. Δηλαδή, εντάξει, θέλουμε έτσι, με μια θετική, ας το πούμε, διάθεση να τα δούμε, να πούμε, ναι, υπάρχει το βιομηχανικό πάρκο ηλεκτροκίνητο. Καλό ματούλιο. Αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να δώσει ή τι μπορεί να δώσει αυτό με την αποθήκευση ενέργεια. Mm-hmm. Τι σημαίνει εγκατάσταση αποθήκευση ενέργεια στη Δυτική Μακεδονία? Δεν υπάρχει αποθήκευση ενέργεια σήμερα. Και αυτό που υπάρχει είναι τεράστιες μπαταρίες που έχουν. Μπορεί να είναι ένα εργοστάσιο κατασκευής μπαταριών για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα του μέλλοντος, λέω εγώ. Δεν υπάρχει εργοστάσιο στην περιοχή μας κατασκευής. Εργοστάσιο κατασκευής, τίποτα. Δεν υπάρχει εκεί πέρα. Βιομηχανική και παραγωγή δεν υπάρχει. Γιατί είπε ένας ένα έκδοτο ότι θα πήγε Volkswagen και το έδεσαν κόμπο ότι θα ερχόταν. Ναι. Δεν έχουμε κάτι στην κατασκευή. Δεν έχουμε βιομηχανία. Κατανοητό. Δεν αναπληρώνεται. Κατερίνα. Και ήδη έχουμε. Φέτος έχουμε. Με τεράστια προβλήματα με την ανεργία φέτος. Το Λουκουδουμό ανακοίνωσε 800 θέσεις εργασίας μείον το 2020. Τώρα. Και δεν άρχισε κανονικά το κλείσιμο. Έτσι, του χρόνου θα έχουν και άλλες μονάδες να κλείσουν. Άρα οι φορτηγατζίδες που τους είπε, αν θα θυμάστε εσείς πολύ καλά, ο Άδωνης εδώ πέρα, ότι δεν έχετε πρόβλημα, θα δουλέψετε εσείς. Όχι μόνο δεν δουλεύουν, ανακοινώνουν 40% μείωση. Μείωση. Ναι, ναι. Θα πάρετε μέρος στη δημόσια διαβούλευση. Νομίζω ότι ένα είναι αυτό που πρέπει να γίνει, ναι. Είναι να βγούμε να αντιπαλέψουμε αυτή τη λύση. Γιατί να πάει χαμένος ενεργειακός χώρος, τώρα πίνει καμιά άλλη χώρα. Προχθές ήταν ο Μπορίσοφ εδώ και υπέγραψαν για το LNG. Για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Να ρωτήσουμε πώς μπορούμε να αντιπαλέψουμε, να πάρουμε μέρος στη δημόσια διαβούλευση, είναι άλλος ο δρόμος κατά τη γνώμη σας? Νομίζω ότι τη δημόσια διαβούλευση θα τη γράψουν αυτοί όπως έγραψαν και πολλά άλλα που έγιναν όλο το προηγούμενο διάστημα, οι θύσεις που υπήρχαν κτλ. Ανησυχίες που υπήρχαν. Η δημόσια διαβούλευση είναι για τα μάτια του κόσμου. Μάλιστα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι δημόσια αντίσταση. Να βγούμε και να τους πούμε όχι, δεν γίνεται. Διότι και την εθνική οικονομία καταστρέφουν. Δηλαδή, μπορείς να βάλεις 10 μονάδες σύν στην ενεργειακή εξάρτηση της χώρας. Ήδη είναι στο 75% και 10 μονάδες σύν θα πάρουν από την καύσιμη λιγνίτη. Αφήνει κανένας, έλεγα για τους Βουλγάρους. Οι Βούλγαροι, ναι, θα πάρουν και αυτοί αμερικάνικο αέριο, αλλά δεν αφήνουν τους λιγνίτες τους. Είναι 45%, είπε ο Υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας. Έχουν το χειμώνα και το καλοκαίρι και 60% το χειμώνα κάψει από λιγνίτη. Πέρασαν το 80% οι Πολωνοί. Πάνω από 80% ζητάνε και μετά το 50%. Μάλιστα. Και ήρθε ο Μητσοτάκης εδώ πέρα και λέει με το έτσι θέλω τα κλείνουν το 23. Δεν λέμε αν είναι εργοστάσια που δεν ρυπαίνουν να κλείσουν. Και εμείς είμαστε αυτής της άποψης ότι τα εργοστάσια πρέπει να είναι νέας τεχνολογίας ή φτιαγμένα που να μην ρυπαίνουν. Δεν θέλουμε μπροστά στη ζωή να βάλουμε τίποτα. Αλλά έχουμε και καινούριες μονάδες που κλείνουν. Γιατί να κλείσω έτσι, δηλαδή. Γιατί η Πέμπτη του Αγίου Δημητρίου. Μάλιστα. Κατέρινα, δηλαδή είναι, ένα τελευταίο ερώτημα να κάνω. Μισό λεπτό. Για τη διαβούλευση ήθελα, Βαγγέλη, νομίζω ότι απαντήθηκε. Mm-hmm. Για τη διαβούλευση. Άρα, απαντήθηκε. Ναι, εννοεί ο κ. Πάσο ότι η διαβούλευση θα είναι. Ας το πούμε έτσι, θα είναι για τα μάτια του κόσμου. Ναι, διαβούλευση, όπως είπε ο κ. Πάσο, θα είναι στον τομέα του αγώνα. Είμαστε, ναι, μόνο στον αγώνα και αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι εργαζόμενοι και οι πολίτες του νομού Κοζάνης και Φλόρες καταρχήν, αλλά και ολόκληρης της Δυτικής Μακεδονίας, ότι τελικά είναι η μόνη λύση και γι' αυτό πρέπει να βάλουμε μπροστά, να απαιτήσουμε
και βέβαια να γίνεται σταδιακά αυτό με το κλείσιμο των μονάδων, διότι θα μειώνεται σιγά σιγά και, και τα ποσέμα, θα μειώνονται, αλλά με έναν τέτοιο τρόπο και να αναπληρώνονται άμεσα οι θέσεις. Μάλιστα. Τα κλείνουμε όλα και φτιάχνουμε εγκατάσταση αποθηκής ενέργειας και δεν ξέρω, ας πούμε, τι σημαίνουν όλα αυτά με τα πάρκα και με τα λοιπά που μας έχουν φέρει. Είναι γενικότητες, δεν λένε τίποτα. Δηλαδή δεν μπορεί να μητρήσει κάποιος και να πει από εδώ έχουμε 100, από εκεί 200.